Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εκπομπή Διάλογη και σήμερα εδώ από τα πλατό του Αργοναυτία TV στο Φωτόνιο Events and More στο Ναύπλιο. Και σήμερα είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Βασιλείου, μέλος και στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας Αργολίδας. Ευχαριστούμε που είστε στο στούντιο κοντά μας, κύριε Βασιλείου. Η Λαϊκή Ενότητα, η οποία τώρα επιτρέψτε μου έτσι να το πω λίγο αυθαίρετα ενδεχομένως, αλλά όχι τόσο αυθαίρετα, είναι κατά κάποιο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Γενάρη του 2015. Μέχρι ενό σημείου. Ναι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα έχει συνιστώσει αρκετέ. Ναι, ήταν ναι. Και ο κύριο Λαφαζάνη φυσικά μέσα, ο οποίο αξιοποιήθηκε, ανέλαβε και κορυφαία κυβερνητική θέση του πρώτου μήνε. Ναι, είχατε κάποιε κόντρε από του πρώτου μήνε. Κορυφώθηκε η αντιπαράθεση το καλοκαίρι του 2015, μετά το δημοψήφισμα και το αποτέλεσμα όπω ερμηνεύτηκε. Διαχωρίσατε τη στάση σα ναι. Και έκτοτε έχετε αυτόνομη πορεία από τον Σεπτέμβρη του 2015. Θεωρείτε, κύριε Βασιλείου, πως οι εξελίξεις, οι πολιτικές εξελίξεις, τα μνημόνια που ήρθαν από εκεί και μετά, η γενικότερη στροφή του κυβερνώντος κόμματος, σας δικαίωσαν? Ήτανε ηλίου φαϊνότερο, δηλαδή, ότι θα δικαιωνόμασταν. Δικαιωθήκαμε από την άποψη ότι δεν μπορείς να λες ότι εφαρμόζεις μνημόνια και από την άλλη να μην χάνεις την ταυτότητά σου ως αριστερό κόμμα και ως κυβέρνηση αριστεράς, όπως διατείνεται ακόμα, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν, δηλαδή, δεδομένο. Είναι κάτι δεδομένο. Δεν μπορείς να εφαρμόζεις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, ακραίες αντικοινωνικές πολιτικές και να μπορεί να είσαι, να θεωρείσαι ότι ανήκεις στην αριστερά. Αυτό έγινε, δηλαδή, μόνο ως αυτοπροσδιορισμός θεωρούν, δηλαδή, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση ότι υπηρετεί αριστερή πολιτική. Αυτό δεν γίνεται, δεν γινόταν και δεν θα υπάρξει και το επόμενο διάστημα όσο η χώρα είναι δεμένη από τους δανειστές. Δεν έχει αυτεξούσιο. Είδαμε, δηλαδή, τώρα το προηγούμενο διάστημα ότι τα παρακαλετά και με το 1 δισεκατομμύριο το οποίο μας οφείλεται αλλά δεν μας το δίνουν και τι ζητάνε. Κάτι που θεωρούσαν, δηλαδή, μας είπαν κιόλας το τελευταίο διάστημα ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Είναι φαύλος κύκλος, πιστεύω. Από τα μνημόνια εννοείται ότι δεν έχουμε φύγει. Εμείς αυτό λέμε και αυτό λέγαμε. Από τη στιγμή που δεν έχει καταργηθεί κανένας νόμος, κανένας κανονιστικός έλεγχος, καμία ρύθμιση από τις πάνω από 32.000 ρυθμίσεις και κανόνες και νόμους οι οποίοι έχουν εφαρμοστεί την τελευταία οκταετία. Κανένας από αυτούς δεν έχει εξαλειφθεί. Κανένας από αυτούς δεν έχει καταργηθεί. Και ό,τι και να μας λένε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή την πραγματικότητα βιώνουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το λέμε θεωρητικά. Είναι η καθημερινότητά μας. Εσείς είχατε μια ξεκάθαρη στάση, ενώ ακόμη και όταν ήσασταν στην κυβέρνηση μέσα, ο πόλος περί τον κύριο Λαφαζάνη, είχατε μια ξεκάθαρη στάση. Συμφωνεί, δεν συμφωνεί κάποιος, ήταν ξεκάθαρη όμως η στάση. Ήσασταν υπέρ της ρήξης, υπέρ της ουσιαστικής τότε διαφωνίας με τα μνημόνια και κατάργησης κτλ. Και όχι της ήπιας κατά κάποιο τρόπο, έτσι όπως λεγόταν από διάφορους πρώην συντρόφους σας προσαρμογής. Βλέπουμε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μια στροφή, αφού είδε ότι από την αριστερά έχει φάει πόρτα, έτσι να το πω, από την αριστερά, σαν όπως εσείς για παράδειγμα, έχει φάει πόρτα. Κάνει μια στροφή, προσπαθεί να κάνει μια στροφή προς το κέντρο, να το δει έτσι λίγο πιο κέντρο αριστερή. Αυτή τη στροφή την έχει κάνει πολύ καιρό. Μήπως όμως τα μεγέθη είναι τέτοια, για παράδειγμα, δημοσκοπικά τουλάχιστον, δεν φαίνεται η δικιά σας οπτική και η δικιά σας πρόταση, αν θέλετε, που είναι αυτή που στην αρχή ενδεχομένως να ξεκίνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, να περπατάει, επιτρέψτε μου το ρήμα. Δηλαδή, δεν είδα ο κόσμος να αποδοκιμάζει, ο δικός σας κόσμος, να αποδοκιμάζει τόσο το ΣΥΡΙΖΑ και να στρέφεται σε εσάς. Αυτό που πιστεύετε ότι οφείλεται? Κοιτάξτε, είναι πολλοί οι λόγοι. Ένας λόγος είναι ότι εγώ βλέπω, εντάξει, δεν θέλω να το κρίνω δημοσκοπικά, αλλά από την. Από αυτά που έχουν. Από τις εκλογές, από τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφομαι. Ναι. Και οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφομαι, πιστεύω ότι είναι ένα αρκετά ικανοποιητικό δείγμα, δεν είναι λίγοι. Και ανήκουν και σε διάφορες κατηγορίες, ας πούμε. Εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει απήχηση αυτή που πιστεύαμε ότι θα υπήρχε από την πλευρά τη δικιά μας. Και ένας λόγος βασικός είναι ότι δεν έχουμε κανέναν πολιτικό διάλογο την τελευταία τετραετία σε κανένα μέσο.
Mm-hmm. Δεν ακούγεται η άποψή μας. Mm-hmm. Ή αν ακούγεται, ακούγεται όπως θέλουν να βγει απ' έξω. Επιπλέον, δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή για μας, δεν κυβερνά πρώτα απ' όλα, δεν θεωρώ ότι είναι μόνο ο Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτή που έχει μια ευθύνη για την κατάσταση, αλλά το τρίτο μνημόνιο το ψηφίσανε περισσότερα κόμματα. Το Σεπτέμβριο του 2015. Τον Αύγουστο του 2015, ναι. Που ήταν και ο βασικός λόγος, ο δικός χάρτης, τέλος πάντων. Αποχωρήσαμε, γιατί ήταν για εμάς αυτή ήταν η κόκκινη γραμμή, ναι. Που υπήρχαν κόκκινες γραμμές για την τότε ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το ψηφίσανε περισσότερα κόμματα και αυτό έδρασε στην κοινωνία καταλυτικά. Ναι, αλλά παίρνουν ποσοστά αυτά τα κόμματα, ξέρετε. Έδρασε καταλυτικά. Αυτό λέω, παίρνουν ποσοστά αυτά τα κόμματα. Κόμματα όπως είναι η Ένωση Κεντρών, όπως είναι το Ποτάμι, όπως είναι τα οποία έχουν διαλυθεί αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, τα βλέπουμε ότι έχουν παρουσιάσει μια εικόνα διάλυσης. Απ' την άλλη, όμως, δεν βλέπουμε εσείς. Άνοιξε η βεντάλια. Ναι, όμως, αυτό θέλω να πω ότι δεν εκτινασόμαστε, ναι. Άνοιξε η βεντάλια των μνημονιακών κομμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, από εκεί που το πρώτο μνημόνιο ψηφίστηκε από δύο κόμματα, mm-hmm. το επόμενο από τρία, mm-hmm. Και το τρίτο μνημόνιο ψηφίστηκε από 229 βουλευτές. Mm-hmm. Δεν ήταν λίγοι. Και αυτοί όλοι, δηλαδή και η ηγεσία τώρα της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκης, είναι ενταγμένος σε αυτή τη λογική. Αλήθεια, είναι ενταγμένος, δεν πηγαίνει κόντρα. Ναι, άρα, ναι. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί ένα δίπολο, mm-hmm. το οποίο είναι τεχνητό, δηλαδή mm-hmm. ενός πλαστού δικοματισμού, γιατί ουσιαστικά η πολιτική είναι μία. Mm-hmm. Δεν είναι άλλη. Και αυτό το πράγμα λειτουργεί, δηλαδή, ο φόβος της ανόδου της Νέας Δημοκρατίας λειτουργεί συσπηρωτικά σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ακόμα αριστερός, αλλά. Και καταφεύγει στο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε. Λέει τώρα θα έρθει ο Μητσοτάκης, θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Mm-hmm. Οπότε αυτό το τεχνητό, δηλαδή και το επίπλαστο. Από το να πάμε στο Λαφαζάνι. Από το επίπλαστο δίλημα, σου λέει τώρα εντάξει, εσείς είσαστε mm-hmm. ένα μικρό κόμμα, δεν μπορείτε να ανατρέψετε αυτή την κατάσταση. Εμείς mm-hmm. πιστεύουμε όμως mm-hmm. ότι αυτό. Δεν πρέπει δηλαδή ο κόσμος mm-hmm. να μπει σε αυτή τη λογική, mm-hmm. γιατί. Η δυνατή λαϊκή ενότητα, η ψήφος του, η εναλλακτική, να πούμε, και η εναλλακτική πολιτική δηλαδή που θέλουμε εμείς να εφαρμοστεί, mm-hmm. κόντρα στα μνημόνια και τον νεοφιλελευθερισμό, έχει δυνατότητες και θα έχει δυνατότητες αν αυτός ο δικοματισμός θα καταρρεύσει. Και θα καταρρεύσει όπως είχε καταρρεύσει στα προηγούμενα, οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είδαμε δηλαδή πόσο αντικοινωνικές είναι αυτές οι πολιτικές, όσο και να τις βαφτίσουμε, δηλαδή ότι είναι η καλύτερη δυνατή συνταγή ή προσπαθούμε να δώσουμε κάποια λεφτά από τα υπερπλεονάσματα, τα ματωμένα υπερπλεονάσματα πίσω, πάλι τα υπερπλεονάσματα είναι ματωμένα, εκάς είναι κομμένο. Τα επιδόματα είναι κουτσουρεμένα. Ναι. Η υπερφορολόγηση υπάρχει και θα υπάρχει αν ευνοήσουμε αυτή τη λύση. Άρα θα πρέπει, αυτό θέλω να πω, να ιτηθεί αυτή η λογική. Και σε αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς, mm-hmm. δεν ακουγόμαστε. Mm-hmm. Δεν ακουγόμαστε. Και πηγαίνουμε σε μία, δηλαδή και προεκλογικά, όχι μόνο δεν ακουγόμαστε, διωκόμαστε κιόλας, δηλαδή. Και στις πρόσφατες παρελάσεις της 25ης Μαρτίου, mm-hmm. Γίνανε προληπτικές προσαγωγές, επειδή δίνανε μέλη της Λαϊκής Ενότητας, ένα φυλάδιο με τις θέσεις μας και την θέλω να πω, εντάξει, πηγαίνει η κατάσταση, έχει εκτραπεί. Και σε αυτή τη λογική εμείς προσπαθούμε ναι. καθημερινά την τελευταία τετραετία mm-hmm, mm-hmm. και βρισκόμαστε στα πεζοδρόμια και στα δικαστήρια με τις θα έρθουμε και σε αυτό τώρα, θα έρθουμε σε πολύ λίγο σε αυτά. Βρισκόμαστε παντού. Όπου υπάρχει κοινωνική διεκδίκηση, ναι. εμείς βρισκόμαστε με τις λίγες δυνάμεις που έχουμε. Θα βρισκόμαστε και αυτό ο κόσμος θα πρέπει να το καταλάβει ότι αυτή η αντίδραση και αυτή η δυνατότητα έχει προοπτικές. Mm-hmm. Δεν είμαστε, ούτε λέμε πράγματα τρελά, ούτε βασιζόμαστε σε θέσεις και υποθέσεις οι οποίες είναι αυτό, στη σφαίρα της φαντασίας. Και πραγματικά είναι, ναι. και βασιζόμαστε και στην ουσία της καθημερινότητάς μας. Ότι αυτές οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται, είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε κεντρική πολιτική σκηνή, είναι πολιτικές οι οποίες εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα.
Μάλιστα. Και βλέπουμε. Λίγο... Και να πάω και λίγο και στη. Εμείς, αυτό θέλω να πω, τα λέγαμε και λίγο και πριν το 2015. Δεν είναι ότι τα είπαμε. Ναι, όχι, εσείς δεν αλλάξατε. Απλά η στάση. Ήσασταν ξεκάθαροι. Η μέχρι τότε η ηγεσία άκουγε και, αυτές, και τη φωνή τη δικιά μας και τη φωνή. Ήθελε να τα έχει καλά με όλους. Πολύ λοιπόν. Ναι, αυτό και επειδή ήταν και στην αντιπολίτευση, και προσπαθούσε μετά... να έχει. Σωστά. Είχαμε δει όμως την δεξιά μετατόπιση, δηλαδή και με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν. Δεν κάποιοι ήταν λένε ρεαλιστική μετατόπιση. Δεν ήταν. Ρεαλιστική σε ποιο περιεχόμενο. Όχι, ναι, ήταν και ρεαλιστική. Εφαρμόστηκε τίποτα. Να σας ρωτήσω. Δεν εφαρμόστηκε τίποτα. Άμα ήταν ρεαλιστική. Ακούστε με λίγο. Να εφαρμοστεί όμως και κάτι. Δηλαδή ότι μπορεί αυτά που λέμε να έχουν και μία δυνατότητα να εφαρμοστούν. Ναι. Εφαρμόστηκε τίποτα. Δηλαδή από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ψηφίστηκε το Σεπτέμβρη του 2015, έτσι. Εντάξει. Μια και είπατε και παρελάσεις, κύριε Βασιλείου, είδαμε στις φετινές παρελάσεις μεγάλη αποδοκιμασία ή τουλάχιστον ικανή αποδοκιμασία, αν θέλετε, από μερίδα του κόσμου. Για το θέμα το Σκοπιανό. Η δικιά σας, δηλαδή φαίνεται ότι ο Τσίπρας πέρασε μπαρουτοκαπνισμένος μεν, αλλά πέρασε, άντεξε από μνημόνια και από όλα αυτά που πέρασε και φαίνεται ότι έχει δημοσκοπικά τουλάχιστον πολύ μεγάλη φθορά και γενικότερα, αν θέλετε, υπάρχει κατακραυγή, ακόμη και από ανθρώπους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σε δημοσκοπήσεις πάντα επικαλούμε αυτά τα ευρήματα, λένε ότι παρόλο που ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ, δεν συμφωνούμε σε μεγάλο ποσοστό με τη συμφωνία των Πρεσπών. Με αυτή που ήρθε τώρα και γενικά. Ναι, ναι, ναι. Η δικιά σας θέση ποια είναι για τη συμφωνία των Πρεσπών, έτσι για να ακούσει και ο κόσμος. Η δικιά μας θέση είναι πρώτα απ' όλα ότι αυτή η συμφωνία δεν ήταν μια συμφωνία διμερής, δηλαδή από τη, μεταξύ Σκοπίων και Ελλάδας. Ήταν μια συμφωνία η οποία ήρθε με την λογική της ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, της άμεσης ένταξής τους. Άρα ήρθε, δηλαδή, είναι μια συμφωνία η οποία έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από την Αμερική. Μάλιστα. Είναι μια συμφωνία η οποία αυτή τη δημιούργησαν, αυτή την επέβαλαν, χωρίς ουσιαστική συνεννόηση. Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα, γιατί επιβλήθηκε. Ναι. Επιβλήθηκε με κάθε τρόπο. Και κάποιοι παρακολουθήσανε και τον τρόπο που όταν επιβλήθηκε. Όταν επιβλήθηκε τόσες συναντήσεις έκανε ο κ. Κοτζιάς με τους επιβλήθηκε στο κοινοβούλιο, δηλαδή, ναι, της γειτονικής χώρας, της Βόρειας, ναι, Μακεδονίας, και ήρθε και σε εμάς σαν δεδομένο. Και είδαμε και με τις κυβερνητικές δηλαδή διαφοροποίησεις που υπήρξαν και τις αλλαγές στο κυβερνητικό τοπίο. Άλλοι φύγανε, έφυγαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, μείνανε συγκεκριμένοι για να περάσει για αυτή η συμφωνία, ενώ άλλα είχαν πει, είχαν δεσμευτεί δηλαδή στον κόσμο ότι αυτή η συμφωνία δεν θα την ψηφίζανε με κανέναν τρόπο, μείνανε όμως κάποιοι βουλευτές για να την ψηφίσουν και μείνανε και με υπουργικό θόκο και με συγκεκριμένα ανταλλάγματα. Ναι, ναι. Και ήρθαν και κάποιοι άλλοι βουλευτές να την προστατεύσουν αυτή τη συμφωνία. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Τέτοιου τύπου συμφωνίες που είναι και κρίσιμες και θα πρέπει δηλαδή να εξεταστούν αρκετά, ναι, και να προετοιμαστεί και η μία πλευρά και η άλλη, ναι, ώστε να υπάρχει αυτή η διάθεση, η αμοιβαία διάθεση. Και αυτή τη στιγμή επιβλήθηκε. Δεν ήρθε με αμοιβαία διάθεση, mm-hmm, και κοινωνική, mm-hmm, και πολιτική. Mm-hmm. Και αυτό είναι για μας, αυτό είναι ο βασικός προβληματισμός, γιατί το θέμα του ονόματος για μας δεν ήταν κορυφαίο, αλλά θα πρέπει να δούμε τα δεδομένα. Δηλαδή πάνω σε αυτό που μου λέτε. Να είναι Βόρεια Μακεδονία. Δεν είναι για σας πρόβλημα. Γιατί δεν επιλέχθηκε όμως μια προηγούμενη λύση που ήταν η Σλαβομακεδονία, γιατί δεν επιλέχθηκε, ναι, δηλαδή που θα ήταν πιο λογική και στη βάση, ναι, μιας και διαφορετικής ταυτότητας και διαφορετικής εθνότητας τώρα, δηλαδή και το ζήτημα των ταυτοτήτων και της... Αυτό είναι για μας εσείς είναι βασικό. Συμφωνείτε και εκεί, δηλαδή ότι είναι μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα. Όχι, δεν συμφωνούμε. Γιατί δεν είναι. Θα έπρεπε σε αυτό, δηλαδή άμεσα, αυτό θέλω να πω, δημιουργεί αυτά τα προβλήματα, ναι, που δημιουργεί. Δημοψήφισμα έπρεπε να γίνει, να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός γι' αυτό. Εγώ συμφωνώ μαζί σας το ότι δημοψήφισμα, υπήρξε σπουδή απ' έξω, ναι, και πίεση τώρα το δημοψήφισμα για μας δεν θα ήταν ζητούμενο αν υπήρχε μια πραγματική, ένας πραγματικός διάλογος και μια πραγματική δέσμευση, δηλαδή και από τη μία πλευρά και από την άλλη, σε συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι βασικό το ότι υπάρχουν τα λυτρωτικά, δηλαδή απαλήφονται αυτά, αλλά αυτό θέλω να πω, θα είναι μόνιμο. Μάλιστα. Σε 5 χρόνια θα έχουμε, μάλιστα, τα ίδια ζητήματα, ή θα εγείρει.
αυτά που βλέπουμε τώρα και από την πλευρά της Αλβανίας, θα γύρει ζητήματα ότι θα μας πούνε ότι υπάρχουν μειονότητες, θα υπάρχουν αυτά. Και θα δημιουργήσει ένα γενικότερο προβληματισμό στην περιοχή των Βαλκανίων, μια περιοχή η οποία έχει δώσει πόσες διασπάσεις. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε μια χώρα η Γιουγκοσλαβία και πόσα κομμάτια έχει γίνει. Και πόσο εύκολα, δεν ήταν απέτηση όλων των λαών, θέλω να πω εκεί, δεν έγινε κανένα δημοψήφισμα. Οι εντολές έχουν έρθει, δηλαδή και νατοϊκοί σχεδιασμοί είναι αυτοί, και δυστυχώς αυτό λέω, μπαίνουμε σε επικίνδυνα μονοπάτια. Μάλιστα. Στα οποία δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε. Αυτό είναι κιόλας. Δηλαδή η χρονική συγκυρία. Μου λέτε με λίγα λόγια, χρονική συγκυρία θα έπρεπε να το δούμε λίγο πιο. Μου λέτε μαλά. Ότι δημιουργεί πιο πολλά προβλήματα από όσα λύνει ενδεχομένως η συμφωνία αυτή. Γιατί επιβλήθηκε. Δεν είναι κτήμα ούτε του ενός λαού ούτε του άλλου. Μάλιστα. Αυτό είναι βασικό. Και αν θα έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα, θα έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα. Ας πούμε, έγινε στα Σκόπια το δημοψήφισμα. Ναι. Δεν συμμετείχε ο λαός. Δεν λέει κάτι αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή, άρα δημιουργεί διχαστικές καταστάσεις. Έπρεπε να γίνει τώρα. Για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει. Να μην έρθει η συμφωνία τώρα, λέτε. Δηλαδή, να πούμε να το συζητήσουμε. Να το κουβεντιάσουμε λίγο. Αλλά ήταν η πίεση τέτοια ώστε να ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, που έπρεπε να το επιβάλλει και το έκανε ο κύριος Τσίπρας άμεσα. Πάμε στην προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία στην ουσία πάμε στα κείμενα των μνημονίων, έτσι, τα οποία θεωρητικά, από τα οποία θεωρητικά έχουμε βγει, πρακτικά η κρίση είναι εδώ και ό,τι σημαίνει αυτή. Προστασία πρώτης κατοικίας, διαβάζουμε ότι πλέον μπαίνουμε σε ένα περίπλοκο καθεστώς, όπου θα αξιολογείται ξεχωριστά η κάθε. Ηλεκτρονικά, μάλιστα. Ηλεκτρονικά. Θα γίνεται. Mm-hmm. Θα αξιολογείται ξεχωριστά η κάθε περίπτωση. Λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Δηλαδή, περιπλέκεται. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση που να λέει από τόσο τέλος. Συνεχώς μαγειρέματα, ώστε η κάθε περίπτωση να είναι ξεχωριστή. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτό κατά ανάγκη δεν είναι κακό. Απ' την άλλη όμως, ενδεχομένως κάποιοι να δικηθούν. Ποια είναι η δικιά σας αίσθηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας? Και εδώ υπάρχουν ζητήματα πολλά. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι δεν είναι μια θέση, δηλαδή, την οποία ο νόμος αυτός δεν διευκολύνει βασικά αυτόν που δεν έχει εισοδήματα. Δηλαδή, επειδή στην κρίση βρισκόμαστε από το 2010 και τώρα έχουμε 2019, πολλοί συμπολίτες μας που είχαν πάρει δάνειο προκρίσης, τα δεδομένα και είναι πολύ διαφορετικά, η πραγματική αξία του ακινήτου τους είναι πολύ διαφορετική, κάτι το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη. Και τα εισοδήματά τους, κάποιοι δεν έχουν και εισοδήματα. Δηλαδή, είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό των εργαζομένων εκ περιτροπής. Βλέπουμε ένα εκατομμύριο κόσμο, ο οποίος εργάζεται με κάτω από 500 ευρώ. Απασχολείται στην ουσία. Ναι, εργάζεται. Θέλω να πω, εντάξει, ο οποίος δεν θεωρείται άνεργος, δεν θεωρείται από εδώ, δεν θεωρείται από εκεί. Βγαίνει και από τα κριτήρια, δηλαδή, της ακραίας φτώχειας. Αλλά και δεν θα μπορεί να μπει στη ρύθμιση. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θα μπορεί να την ικανοποιήσει. Αυτό είναι το ζήτημα. Ενώ θα έπρεπε να είναι πιο ελαστική η ρύθμιση αυτή για αυτούς που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα, δυστυχώς δεν είναι ευνοϊκή για αυτούς. Εγώ αυτό είναι το βασικότερο κομμάτι. Και αυτοί δηλαδή που θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στη ρύθμιση για το κόκκινο δάνειο, το στεγαστικό τους, δεν θα μπορέσουν να το αποπληρώσουν. Άρα τι θα γίνει μετά? Θα το χάσουν. Θα ξεκινήσουν να μπουν, θα πληρώσουν μία δόση, δεύτερη δόση, τρίτη δόση. Μετά όμως όταν σου λέει ότι θα πρέπει να πληρώσεις το 120% της αξίας του δανείου που έχεις, η δικιά σας πρόταση ποια είναι? Δηλαδή, είναι, είναι λίγο ξύμωρο που σας ρωτάω, γιατί είναι μνημονιακό προϊόν αυτό. Ναι, βέβαια, αλλά είναι μνημονιακό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η δικιά σας πρόταση? Στο πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε, θα έπρεπε, δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει, αν λέγαμε ότι ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος Σταθάκη προστατεύει κατά ένα μέρος το ακίνητο, την πρώτη κατοικία, εμείς λέμε ότι πρώτα απ' όλα δεν θα έπρεπε να είναι μόνο η πρώτη κατοικία, αλλά θα έπρεπε να είναι γενικά η λαϊκή περιουσία, γιατί μπορεί να είναι και το χωράφι κάποιου. Και να είναι παραγωγικό, δηλαδή πώς θα παράγει, πώς θα επιβιώσει ένας αγρότης όταν είναι το χωράφι του υποθηκευμένο και δεν τον προστατεύει κανένας και θα το πάρει δηλαδή η τράπεζα.
Θα έπρεπε να είναι δηλαδή λίγο πιο διευρυμένο πρώτον το κριτήριο αυτό της λαϊκής περιουσίας και όχι κατά ανάγκη μόνο της πρώτης κατοικίας, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει κατοικία. Αλλά να έχω δηλαδή η παραγωγική μου ικανότητα να είναι άμεσα συνδεδεμένη δηλαδή με το χωράφι μου ή με κάποιο άλλο μέσο παραγωγής. Ναι. Αυτό θα έπρεπε να καλύπτεται, θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή με τις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών, έπρεπε να υπάρχουν, να έχει γίνει κούρεμα πραγματικό. Κούρεμα οφειλών, γιατί πληρωθήκανε γι' αυτό οι τράπεζες τρεις φορές. Δεν πληρωθήκανε. Δημόσιο χρήμα. Δημόσιο χρήμα, δημόσιος δανεισμός έγινε και τα μνημόνια γι' αυτό το λόγο γίνανε. Λοιπόν, θα έπρεπε πρώτον να είχε γίνει, από τη στιγμή που δεν έχει γίνει, να γίνει τώρα, να γίνει αυτό που λέμε εμείς εισάχθεια, γενναίο κούρεμα, μεγάλη κούρεμα οφειλών και να δούνε και κατά περίπτωση. Σε αυτό το κατά περίπτωση εμείς δεν διαφωνούμε. Και να δούνε και κατά περίπτωση ποιοι έχουν ανάγκη υποστήριξης δημόσιας και ποιοι δεν έχουν. Και να προστατευτεί πραγματικά. Γιατί τώρα, αυτό θέλω να πω, με τον προηγούμενο νόμο, με τον νόμο Κατσέλη και Σταθάκη, αυτός που έμπαινε στον νόμο, προστατευόταν πραγματικά η πρώτη κατοικία, δηλαδή έβγαινε η απόφαση και σου λέγε, εσύ δεν έχεις εισόδημα, είναι τα εισοδήματά σου πολύ χαμηλά, η δόση που θα δώσεις θα είναι 50 ευρώ, 60 ευρώ βλέπαμε. Τώρα δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι αντίστοιχο. Και αυτό δηλαδή θα δημιουργήσει δηλαδή ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες και ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες. Και βέβαια θα οδηγήσει και τις τράπεζες να πάρουν και δηλαδή να έχουν πάρει και δάνεια από το δημόσιο και με τις ανακεφαλαιοποιήσεις και να πάρουν και χρήματα από τις δόσεις των δανειοληπτών και θα πάρουν και στο τέλος θα πάρουν και ό,τι υπάρχει. Και αυτό για μένα είναι εγκληματικό. Με τον τρόπο που γίνεται, με μια πλατφόρμα η οποία δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει ανακοινωθεί το πώς θα γίνεται και με τον τρόπο που θα στέλνει το δανειολήπτη απευθείας στο στόμα του λύκου. Απευθείας θα τον στέλνει ένας δανειολήπτης απέναντι στην τράπεζα. Η τράπεζα η οποία έχει συμφέρον να του πάρει ό,τι έχει και δεν έχει, είναι απαράδεκτο. Για μένα είναι, δηλαδή, από κάθε άποψη απαράδεκτο το πώς ήρθε, πώς ψηφίστηκε και πώς δεν μπήκανε κιόλας και από κόμματα, από το ΚΚΕ δηλαδή κιόλας, με το οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα θα έπρεπε δηλαδή, να βάλει αυτά τα ερωτήματα. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Δεν τα έβαλε καν. Να σας ρωτήσω. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, αυτό θέλω να πω, δεν υπάρχει διαφορετική γνώμη. Έρχομαι λίγο εκτός από τα χρέη προς τις τράπεζες, ναι, τις οφειλές. Έχουμε συνεχώς αυξάνονται, κύριε Βασιλείου, μιας και πάτε για συσάκτια. Ναι. Δράτομαι από αυτή σας τη φράση. Αυξάνονται συνεχώς και οι οφειλές προς το δημόσιο. Έχουμε φτάσει στα 104 δισεκατομμύρια, νομίζω ότι τα έχουμε ξεπεράσει. Έχουμε σχεδόν 4 εκατομμύρια, όχι σχεδόν, έχουμε 4 εκατομμύρια αφημί που έχουν οφειλές. Όταν προ-κρίσεως, όπως είπατε και εσείς, από το 2009, είχαμε γύρω στο 1 εκατομμύριο. Και ενεργά αφημί τα περισσότερα. Ενεργά, προφανώς. Δηλαδή, και όχι κάποια μπορεί να είναι. Όχι, μιλάμε για ενεργά αφημί. Αυτό τι γίνεται, ανατροφοδοτείται στην ουσία αυτό που έχει να κάνει και με κατασχέσεις και με διώξεις από την πλευρά του δημοσίου. Πιστεύετε εκεί. Είναι ρεαλιστικό. Αυτό τι δείχνει, ότι η παραγωγή πλούτου και η ανάπτυξη τελικά δεν μπορεί να νικήσει την αύξηση των. Γιατί θα περίμενε κάποιο σε μια χώρα που έχει έστω μια βασική ανάπτυξη, αυτό να μειώνεται. Και όχι να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Πιστεύετε ότι και εκεί η πρόταση δικιά σας ποια είναι, ότι και εκεί μπορεί να γίνει ένα είδος εισάκτειας, δηλαδή κάποια χρέη να διαγραφούν, είτε πρόκειται για ασφαλιστικά ταμεία, είτε αν θέλετε προς τις ΔΟΗ, ώστε να υπάρξει μια επανεκκίνηση κατά κάποιο τρόπο της οικονομίας και των Ελλήνων, ή αυτό είναι μόνο φαντασία και δεν πρόκειται να γίνει δεκτό από τους δανειστές. Σας ρωτώ, γιατί είπατε πριν στη διάρκεια της κουβέντας μας, ότι αυτά που προτείνουμε εμείς είναι ρεαλιστικά. Είναι ρεαλιστικά, ναι. Θέλω να τα ακούσει λίγο ο κόσμος. Ναι. Ο κόσμος θα αξιολογήσει αν είναι και σε ποιο βαθμό ρεαλιστικά και πόσο θα σας εμπιστευτεί. Για να ξέρουμε λίγο και τι λέτε κι εσείς. Εμείς στο ζήτημα τώρα της υπερχρέωσης, δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και δηλαδή αν κάποιος μπορεί... Τον ληξιπρόθεσμο οφειλών, λέτε. Τον ληξιπρόθεσμο οφειλών προς το δημόσιο, δεν μπορούμε να το δούμε. Βέβαια, το βέβαιο είναι ότι αυτή η υπερχρέωση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων θα αυξάνεται. Γιατί η οικονομική συγκυρία δεν έχει αλλάξει. Η υπερφορολόγηση υπάρχει. Εμείς εκεί εστιάζουμε άμεσα. Ναι. Δηλαδή το πρόγραμμά μας είναι στην λειτουργία ενός
δίκαιου φορολογικού συστήματος, οι έμεση φόροι να μειωθούν. Οι φορολογικοί συντελεστές, λέτε. Εντάξει, δηλαδή είναι ο ΦΠΑ. Και Μητσοτάκης τα λέει αυτά. Ναι, όχι, ο ΦΠΑ είναι υπέρογκος. Δηλαδή δεν είναι πολύ οδηγεί ψηλός. Σε απόκρυψη. Σε φοροδιαφυγή. Δεν οδηγεί σε. Δεν είναι κίνητρο να φοροδιαφύγει. Ναι, αυτό θέλω να πω. Θα πρέπει να είναι δίκαιο, θα πρέπει να είναι λογικό και τα λέγαμε αυτά και πριν το 2015. Βέβαια δεν εφαρμόστηκαν παρότι τα λέγαμε και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ, αυτές τις προοπτικές είχε. Πολλά έλεγε μετά. Ναι, αυτό θέλω να πω. Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι γενικά η υπερφορολόγηση, η φορολογία, δηλαδή το ένφια, είναι εντάξει, ένας και αυτός φόρος ο οποίος θα πρέπει να αλλάξει. Η μεγάλη ακίνητη περιουσία θα πρέπει να φορολογηθεί. Όχι να φορολογείται τώρα κάποιος για ένα αγροτεμάχιο, για ένα εξοχικό, ναι, για ένα σπίτι το οποίο δεν αποδίδει εισόδημα, ναι, ναι, σε κανέναν. Ναι, ναι. Θέλω να πω, είναι απαράδεκτο. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα να έχεις, βλέπουμε πόσες αποποιήσεις κληρονομίας γίνονται. Σωστά. Δεν σωστά. Είναι αυτό, δεν χάνουμε, είναι δείγμα αυτό δεν χάνουμε από εκεί. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν. Θα πρέπει λοιπόν, εμείς αυτό προτείνουμε, το άμεσο, δηλαδή το φορολογικό σύστημα να αλλάξει, οι έμεση φόροι να καταργηθούν, ο ένφια να καταργηθεί με τη λογική που υπάρχει και έχουμε τη δυνατότητα να το λέμε. Αν όλα αυτά βέβαια δεν θα μας τα αφήσει καμία Ευρωπαϊκή Ένωση και κανένα Eurogroup. Έρχεστε σε ρήξη προφανώς. Αυτή η λογική μας είναι ότι ερχόμαστε σε ρήξη για ένα βασικό λόγο. Γιατί η οικονομία και η κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει άλλο σε αυτές τις καταστάσεις. Και δεν δίνεται λύση στο βασικότερο ζητούμενο που είναι αυτή τη στιγμή το χρέος. Μάλιστα. Το χρέος, λοιπόν, το δημόσιο χρέος αυξάνεται. Μάλιστα. Μπήκαμε στα μνημόνια με λιγότερο χρέος και ονομαστικό και σε σχέση με το ΑΕΠ και αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερο και βγαίνουμε στις αγορές. Μάλιστα. Με ποιο τρόπο βγαίνουμε στις αγορές, με πάλι δηλαδή. Και ο δημόσιος δανεισμός είναι με 4%. Λοιπά, βέβαια. Όλα αυτά δεν είναι βιώσιμα και δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο. Αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει. Πώς θα σπάσει, δεν θέλουμε εμείς, δεν λέμε ότι ντε και καλά πρέπει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον τρόπο που με εφαρμόζει σε εμάς. Όχι, από το ευρώ όμως να βγούμε. Ναι, και από το, όχι, θέλουμε να βγούμε και από το ευρώ για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Από το ευρώ και τώρα είναι η θέση σας να βγούμε. Δηλαδή οι περισσότεροι μικροεπιχειρηματίες το καταλαβαίνουν ότι δεν έχουμε ευνοηθεί στο καθεστώς ευρώ, γιατί και ο τραπεζικός δανεισμός, αν υπάρχει, είναι ακριβότερος από ό,τι είναι στις υπόλοιπες χώρες και γενικότερα το νόμισμά μας δεν είναι ανταγωνιστικό ώστε να φέρουμε. Δηλαδή τώρα εγώ δραστηριοποιούμε στον τουρισμό. Και θα είναι η δραχμή, πιστεύετε, αύριο. Το να έρθει. Εσείς λέτε να πάμε στην δραχμή. Είναι ξεκάθαρο. Να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να βγούμε εκτός ευρωζώνης. Λέμε ότι όσο είμαστε δέσμοι του ευρώ, δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Mm-hmm. Το ευρώ εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Γερμανίας κυρίως και των συναυτών χωρών Ολλανδίας, Γαλλίας εν μέρη και χώρες οι οποίες ευνοούνται. Δεν ευνοούμαστε εμείς, δεν ευνοούνται οι μικρομεσαίες χώρες, πόσο μάλλον η οικονομία μας η οποία φθήνει χρόνο με το χρόνο. Δεν γίνεται παραγωγικότερη, ούτε τα αγροτικά μας προϊόντα γίνονται παραγωγικότερα. Ούτε ευνοούνται σε αυτό το πλαίσιο. Άρα θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα και τις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε εναλλακτικά. Και εμείς πιστεύουμε ότι δυνατότητες υπάρχουν. Αλλά είμαστε αναγκασμένοι να έρθουμε σε ρήξη με αυτούς που μας φέρανε, μας οδηγήσανε σε αυτήν την κατάσταση. Έρχομαι λίγο πριν περάσουμε στην περιφέρεια, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου θα είστε. Νομίζω ότι και εσείς υποψήφιος με τον κύριο Πετράκο. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Έρχομαι λίγο μένουμε μάλλον στην κεντρική πολιτική σκηνή. Υπάρχουν συμμαχίες στον χώρο σας. Δηλαδή, εσείς όπως είπατε και όπως ξέρουμε και από τις εκλογές του 2015, γιατί άλλο δεν έχουμε από εκλογές, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι, το Σεπτέμβριο του 2015, αλλά και δημοσκοπικά, έχετε ένα μικρό ποσοστό. Γύρω στο 1, 1,2, 1,5, 0,9, εν πάση περιπτώσει ένα μικρό ποσοστό. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ ακριβώς. Είστε σε επαφή, μιλάτε με άλλα κόμματα του ευρύτερου χώρου, δηλαδή θα σας δούμε σαν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο να κατεβαίνετε, ή υπάρχουν και διαφορές που είναι αγεφύρωτες και θα είστε αυτόνομοι ως λαϊκή ενότητα? Εμείς πιστεύουμε διαφορές αγεφύρωτες δεν έχουμε με αρκετά από τα κόμματα της αριστεράς, δηλαδή ούτε με την Ανταρσία έχουμε διαφορές αγεφύρωτες. Έχουμε κάνει κινήσεις για να έχουμε μια κοινή εκλογική κάθοδο.
Τώρα, σε αρκετές περιφέρειες έχει γίνει. Δηλαδή, σε περιφέρειες στην Ελλάδα έχουμε κοινή εκλογική κάθοδο. Μιλάω για τις εθνικές εκλογές τώρα, έτσι. Μιλάω για τις περιφερειακές. Θέλω να πω ότι, βέβαια, στο επίπεδο το εθνικό δεν φαίνεται δεν κάτι φαίνεται, τέτοιο. Μάλιστα. Ούτε λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Όχι, δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επαφές, αλλά δεν υπάρχει αμοιβαία διάθεση, μάλιστα, να το πω. Μιλάτε με κόσμο, αλλά δεν έχετε καταλήξει κάπου. Το ζήτημα, βέβαια, αυτό, εγώ πιστεύω ότι θα φανεί καλύτερα, δηλαδή, σε ένα επίπεδο λίγο πριν φτάσουμε στις... Δηλαδή, όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Τον Οκτώβριο βλέπετε αυτές να γίνονται. Έτσι, όπως φαίνεται τώρα... Να εξαντλήσει την τετραετία ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός το κοιτάζει κάθε μέρα τις δημοσκοπήσεις, τις οποίες εγώ πιστεύω ότι... Εντάξει, δεν ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα τώρα αυτά. Δηλαδή, και η δικιά μας επιρροή είναι μεγαλύτερη. Και βλέπω ότι κάποια κόμματα τα οποία εμφανίζονται στον εκλογικό χάρτη, δηλαδή το δημοσκοπικό, εγώ δεν βρίσκω... Κατά τα επιφυλάξεις, κατά τα επιφυλάξεις. Ναι, ότι εντάξει, δηλαδή τα κόμματα τώρα τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν ουσιαστικά ξεφτύσει, δεν έχουν δυνάμεις. Φύγανε οι βουλευτές τους, άλλοι πήγανε, τραβήξανε για ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι τραβήξανε για Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω ότι έχουν ούτε και φαίνεται... και στο περιφερειακό κομμάτι, που συνήθως εκεί πέρα είναι λίγο κομματικά τα ψηφοδέλτια, ότι δεν έχουν και μια εκπροσώπηση. Ναι. Πάμε λίγο στους περιφερειακές. Και αυτό για μένα σημαίνει, είναι σημαντικό. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να συγκροτήσεις ένα περιφερειακό ψηφοδέλτιο, δείχνει μια πραγματική αδυναμία. Πάμε λοιπόν στις περιφερειακές εκλογές. Ο κύριος Πετράκος θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, υποστηριζόμενος από τη Λαϊκή Ενότητα. Πώς βλέπετε τι εικόνα έχετε εσείς για την Πελοπόννησο, τηρουμένων των αναλογιών, με διορθώνετε αν κάνω λάθος, γιατί δεν τα έχω πρόχειρα τα στοιχεία από τις εκλογές, τηρουμένων των αναλογιών, πάτε καλά στην Πελοπόννησο. Των εκλογικών αναλογιών εννοώ στην υπόλοιπη χώρα. Έτσι, δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη χώρα. Δεν έχω εικόνα, αλλά την εικόνα που έχω για το νομό Αργολίδας, εγώ βλέπω ότι εντάξει, και μας αναγνωρίζει ο κόσμος, μας ξέρει, βλέπει την δραστηριότητά μας. Να σας ψηφίσει θέλετε βασικά, βέβαια. Δεν το θέλουμε για να ικανοποιηθούμε. Το γνωρίζω. Το θέλουμε γιατί πιστεύουμε ότι ικανοποιούμε τα αιτήματα του κόσμου. Ένας κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή στενάζει, αυτή τη στιγμή είναι σε αδιέξοδα και μια περιφέρεια Πελοποννήσου λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς το να υπάρχουν αυτά τα διέξοδα. Είναι ο κύριος Στακούλης και οι περισσότεροι από τους υποψηφίους, δηλαδή και ο κύριος Νίκας και ο κύριος Μπουντρούκας και ο κύριος Δέδες, είναι της ίδιας πολιτικής άποψης, της ιδιωτικής διαχείρισης των σκουπιδιών, της ιδιωτικής διαχείρισης των δημόσιων χώρων και των πλουτοπαραγωγικών πόρων. Εμείς είμαστε αντίθετοι. Και σε αυτό το πεδίο έχουμε εκφράσει όχι μόνο στα Περιφερειακά Συμβούλια την αντίθεσή μας, αλλά και σε όλους τους τόνους προσπαθούμε και αντιπαραβάλλουμε και την νομιμότητα, γιατί κάποιες φορές αυτά είναι στα όρια της νομιμότητας οι συμβάσεις αυτές οι οποίες υπογράφονται. Προσπαθούμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο να αντιπαραταχθούμε και να αντιπαραβάλλουμε δηλαδή τη λογική που πιστεύουμε ότι είναι μια λογική υπέρ των δημόσιων χώρων, να είναι δημόσιοι πλουτοπαραγωγικοί τομείς, το νερό, το οποίο προσπαθεί και προσπάθησε, δηλαδή η διαχείριση των απορριμμάτων, την οποία προσπαθεί και προσπάθησε ο κ. Στατούλης και οι υπόλοιποι να την ιδιωτικοποιήσουν και εμείς θα αντιταχθούμε με κάθε τρόπο. Πιστεύουμε ότι η ψήφος στην αγωνιστική συνεργασία Πελοποννήσου και στο Θανάση τον Πετράκο είναι μία ψήφος η οποία είναι ψήφος υπεράσπισης των δικαιωμάτων. Δικαιωμάτων της και στο κομμάτι των πληστηριασμών εμείς έχουμε βρεθεί ενάντια, δεν έχει βρεθεί κανένας άλλος. Δεν έχει. Εγώ δεν είδα καμία κινητοποίηση από κανέναν άλλον κομμάτι. Στο κομμάτι του νοσοκομείου του Ναυπλίου κινητοποιηθήκαμε άμεσα. Και θα είμαστε εκεί πέρα. Μάλιστα. Και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο
να μείνουν κάποια πράγματα δημόσια, γιατί πηγαίνει και αυτό θέλω να πω, σε μια λογική απαξίωσης πρώτα των δημόσιων δραστηριοτήτων και ακόμα και στο κομμάτι της υγείας. Mm. Είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά τους πάντες. Και εκεί δεν είδαμε τον κύριο Κακούλη να ευαισθητοποιείται. Δεν είδαμε τον κύριο Δέδε να ευαισθητοποιείται. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό και των εργαζομένων, αλλά και κυρίως της κοινωνίας, η οποία πλήττεται mm-hmm. αυτή τη στιγμή και χάνει δημόσιο πλούτο και δημόσιες παροχές. Mm-hmm. Κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνετε και ως στις περιφερειακές εκλογές. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε ξανά σε λίγες ημέρες. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.